βρεθήκαμε. Ειλικρινά είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Ειλικρινά είμαι πολύ χαρούμενη. Ξεκινήσαμε. Λοιπόν, να στείλω την αγάπη μου στην Αρθεμίου μου, που την πήρα και τηλέφωνο πριν από λίγο και μου απάντησε πολύ αναστατωμένη το τηλέφωνο. Μου λέει, Χριστιανά μου, τη λέω, ξέρω, θα αναρωτιέσαι γιατί σε παίρνω τηλέφωνο 3 παρα 10. Μου λέει, ναι, έχω δικά. Τη λέω, όχι, όχι, όλα καλά. Λοιπόν, την ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλους σας ευχαριστώ πολύ για τα υπέροχα σας μηνύματα, τις ευχές σας, τα πάντα όλα. Ζητώ συγγνώμη εκ των προτέρων, γιατί έχει βήχα ιστορία. Μου έχει μείνει, έτσι, και μου έχουν πει ότι θα μου μείνει για ένα χρονικό διάστημα. Κάνουμε τη θεραπεία, αν του βήχα. Προσπαθώ να το συγκρατήσω, αλλά όσον τα καταφέρω. Λοιπόν, τι κάνετε, πώς είστε? Καλά, θες να χειροκροτάμε κάθε που βήχεις, να κάνουμε κάτι? Όχι, όχι, δεν πειράζει. Πέρασες COVID, αλλά ήρθες πίσω, Χρήστο. Επηρεάστηκα από σένα, χάρη μου, που ετοιμάζεσαι για το ένδοξον Παρίσι. Λοιπόν, πώς... Αλήθεια, λέω, ποιος έξι μετά τον κορονοϊό. Σε ευχαριστώ, χάρη μου, να είσαι καλά. Και δεν το λέω μόνο εγώ. Ήταν COVID διατροφή. Ξεκουράστηκε, Χριστιανά. Παναγία μου. Λοιπόν, πέρα από την πλάκα, πέρα από το ότι εμείς έτσι το λέμε και χαριτολογώντας, θέλω να στείλω την αγάπη μου σε όλον τον κόσμο που είναι στη δική του καραντίνα. Υπομονή, έτσι να το περάσουμε, να προσέχουμε όσο πιο πολύ μπορούμε και τον εαυτό μας, αλλά και τους άλλους γύρω μας. Νομίζω παίζει τεράστιο ρόλο και το πώς εμείς οι ίδιοι, ο καθένας από εμάς, έχουμε την ευθύνη για τον εαυτό μας, να προσέχουμε πολύ και να προσέχουμε και τους άλλους γύρω μας. Σας στέλνω την αγάπη μου, λοιπόν. Καλή δύναμη στην καραντίνα σε αυτούς που κάνουν την δική τους καραντίνα και να σκεφτόμαστε θετικά. Έτσι, να βρίσκουμε πράγματα που μας κάνουν να περνάμε ευχάριστα, όμορφα και εμείς είμαστε εδώ για εσάς. Μην ανησυχείτε. Λοιπόν, θα σας φτιάξουμε τη διάθεση. Πόσο σημαντική ήταν η τηλεόραση τώρα στον κορονοϊό? Πάρα πολύ, μα γενικά είναι πολύ σημαντική. Είναι σημαντική. Μέρα, και στην Άγια μου, λοιπόν, καλή επιστροφή. Σωστό. Μαζί επιστρέψαμε. Ναι. Μετά από την καραντίνα. Λοιπόν, συγγνώμη. Μην ζητά συγγνώμη. Εμείς ζητά συγγνώμη, γιατί θα βγάλω όλη την εκπομπή. Μην συγχωρεάστηκε. Συγγνώμη. Η ατάκα τη ημέρα. Λοιπόν, πόσες μέχρι τα Χριστούγεννα, για να δούμε.